Που βλέπουμε εδώ τις εικόνες, θα ενημερώσουν και αυτή είναι λοιπόν η ιστορική στιγμή. Ο κύριος Στασούλας ενημερώνει την κυρία Σακελαροπούλου. Να ακούσουμε τι λένε. Καλό είσαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Γιατί Κατερίνα, θα ήθελα να σε φιλήσω τα παιδιά σου. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε σίγουροι. 261 ψήφους η κυρία Σακελαροπούλου. Είναι η πρώτη γυναίκα στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα. Μία επιλογή η οποία έλαβε από την πρώτη στιγμή ευρεία πολιτική στήριξη, δημιουργώντας έτσι και τις συνθήκες για την εκλογή της από την πρώτη ψηφοφορία. Τα υπόλοιπα μέλη της Αντιπροσωπείας του Εθνικού Κοινοβουλίου συγχαίρουν την κυρία Σακελαροπούλου για την εκλογή της από την πρώτη ψηφοφορία. Και σε πολύ λίγο ο κύριος Στασούλας επίσημα θα της ανακοινώσει και το αποτέλεσμα και αναμένουμε βεβαίως τις πρώτες δηλώσεις που θα κάνει η κυρία Σακελαροπούλου. Οι πληροφορίες είναι ότι θα απευθύνει το δικό της μήνυμα μετά από αυτήν την πανηγυρική εκλογή της. Όλα είναι έτοιμα για να παρακολουθήσουμε αυτές τις ιστορικές στιγμές. Πείτε μου όταν είστε έτοιμοι. Ο κύριος Στασούλας περιμένει να οι κάμερες και όλοι οι συνάδελφοι να ετοιμαστούν και με κάθε επισημότητα θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Εντάξει. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και έπειτα από σχετική ομόφωνη προς τούτο εξουσιοδότηση του Κοινοβουλίου, έχω την τιμή και τη χαρά να σας ανακοινώσω την εκλογή σας ως Προέδρου της Δημοκρατίας από την Εθνική Αντιπροσωπεία, που συνεκλήθη σήμερα το πρωί, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, σε ειδική συνεδρίαση. Η πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας που υπέβαλε ο Πρόεδρός της και Πρωθυπουργός, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, για το πρόσωπό σας, έτυχε βρυτά της αποδοχής 261 ψήφων, υπερκαλύπτοντας κατά πολύ την προϋπόθεση συγκεντρώσεως πλειοψηφίας 2/3 του συνολικού αριθμού των βουλευτών, που ορίζει το άρθρο 32, παράγραφος 3 του Συντάγματος, για την πρώτη ψηφοφορία, αλλά και επικυρώνοντας την ενωτική και αξιοκρατική υποψηφιότητά σας. Η εύλογη, συνεπώς, συνταγματικά και ιστορικά επιταγή για συνενετική εκλογή του Ανωτάτου Άρχοντος έτυχε με το παραπάνω εφαρμογής και τα υψηλά σας καθήκοντα ως ρυθμιστού του πολιτεύματος που μεριμνά για την αρμονική λειτουργία των εξουσιών της πολιτείας εκκινούν ευίωνα. Σας ανακοινώνω την πανηγυρική και με συντριπτική πλειονοψηφία εκλογή σας στο γραφείο σας. Στο γραφείο της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ενός δικαστηρίου για το οποίο ο αείμνηστος Μιχαήλ Στασινόπουλος, πρώτος πρόεδρος της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας και διατελέσας επίσης πρόεδρος του αυτού δικαστηρίου, έγραψε πως δημιούργησε μια νέα εποχή εις των δημόσιων βίων της χώρας. Αυτή τη νέα εποχή απηχεί πλήρως η κατεύθυνση που έδωσε ο Ελευθέριος Βενζέλος, ομιλών το Μάιο του 1929, επ' ευκαιρία της ενάρξεως των εργασιών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέσατε υπέρ των Υπουργών των νόμων, διότι ο νόμος πρέπει να είναι ανώτερος και του μικρού υπαλλήλου και του ανωτέρου, ανώτερος πασών των αρχών, ανώτερος και του Υπουργού και του Βασιλέως ακόμη, αν πρόκειται το έργο της ανορθώσεως να διεξαχθεί μέχρι τέλους επιτυχώς. Προερχόμενη συνεπώς από αυτή την πολιτιακή κοιτίδα της δικαιοσύνης, έχετε ήδη αποδείξει με την αυτοδημιούργητη πορεία σας πως διαθέτεται το θεσμικό παράστημα ώστε να ανταποκριθείτε πλήρως στις ευθύνες του αξιώματος που μόλις προολίγου η Βουλή των Ελλήνων σας ανέθεσε. Ρυθμιστής του πολιτεύματος και εκφραστής της ενότητος του έθνους που καλείται να εκπέμψει θετικά και γόνιμα μηνύματα στο εσωτερικό
και εθνική αξιοπρέπεια στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό, όπου ξεκίνησε μια πορεία εμπέδωσης κανονικότητος και προκοπής, και στο εξωτερικό, όπου η όξυνση της εξανατολών προκλητικότητος απαιτεί σφυριλάτηση τόσο της εθνικής ενότητος, όσο και της αποτρεπτικής μας ισχύος. Ο δεύτερος πρόεδρος της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσάτσος, έγραψε μετά τη θητεία του στην Προεδρία. «Χρειάστηκε να γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας για να ανακαλύψουν οι συμπατριώτες μου ότι ξέρω να γράφω. Και αυτό περιορίζονται και γι' αυτό περιορίζονται μόνο στα διαγγέλματά μου. Τέτοιο ευπρεπές παράπονο δεν θα υπάρξει από σας. Ήταν τόσο θετικό το κλίμα που δημιουργήθηκε. Μετά την πρωθυπουργική πρόταση, που ακόμη και όσοι δεν σας γνώριζαν, ήδη έχουν πληροφορηθεί πολλά για την πανάξια δικαστικό λειτουργό, που στο πρόσωπό της τιμάται τόσο η δικαιοσύνη, όσο και η σύγχρονη Ελληνίδα. Και που στο πρόσωπό της επίσης επαληθεύεται μία αριστοτελική περιγραφή του τετάρτου βιβλίου των πολιτικών για τις νομοκρατούμενες πολιτείες. Εν μεν γάρ τες κατανόμων δημοκρατούμενες πολιτείες ου γίνεται δημαγωγός, αλλά η βέλτιστη των πολιτών η συν εν προεδρία. Γιατί όταν, λέει ο Αριστοτέλης, οι δημοκρατίες στηρίζονται στο νόμο, δεν νοείται να υπάρχει δημαγωγός και διευθύνουν τα κοινά οι καλύτεροι από τους πολίτες. Η Ελλάς στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα διεκδικεί βάσιμα και αποφασιστικά τη θέση της στο σύγχρονο προηγμένο κόσμο, έχοντας για πρώτη φορά μια Ελληνίδα στο υψηλότερο σκαλί της πολιτείας. Και κατά τον ποιητή, εις το σκαλί για να πατήσεις τούτο, πρέπει με το δικαίωμά σου να είσαι πολίτης εις των ιδεών την πόλη. Και δύσκολο στην πόλη εκείνη είναι και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν. Στην αγορά της βρίσκεις νομοθέτας που δεν γελά κανένα στοιχοδιώκτης. Και από αυτό το κορυφαίο σκαλί θα εκπροσωπήσετε την ελληνική δημοκρατία στον μεγάλο εορτασμό της συμπληρώσεως 2 αιώνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Έναν εορτασμό που θα κάνουμε με τους στοχασμούς μας γόνιμα στραμμένους οπίσω προς τα ιδρυτικά χρόνια του κράτους μας, αλλά και με το βλέμμα μας στραμμένο μπροστά σε ένα αισιόδοξο μέλλον που ήδη οικοδομείται από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Μετά την επάξια εκλογή σας, εύχομαι από καρδίας αντάξια της θητείας σας για το καλό του έθνους και του λαού μας. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, σας ευχαριστώ θερμά για το μήνυμα που μου μεταφέρετε και τα ευγενικά λόγια με τα οποία το συνοδεύετε. Παρακαλώ να διαβιβάσετε στη Βουλή των Ελλήνων τις ευχαριστίες μου για την τιμή που επιφυλάσσει το πρόσωπό μου και τη διαβεβαίωση ότι έχω πλήρη συνείδηση του βάρους που υπομίζομαι και του χρέους που αναλαμβάνω. Δεσμεύομαι ότι θα ασκήσω τα καθήκοντά μου μέσα στο πλαίσιο που περιγράφει το Σύνταγμα και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, την Κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συνένεση, εγγύηση για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας. Η χώρα μας, ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και από πολλά χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, ανάπτυξης, πολιτισμού και δημοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση και βελτίωση της θέσης αυτής είναι η διασφάλιση της εδαφικής της ακεραιότητας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Δεν παραγνωρίζω τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο και τις αντίστοιχες προκλήσεις του 21ου αιώνα, στις οποίες περιλαμβάνονται η οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή, η μαζική μετακίνηση πληθυσμών και η συνεπακόλουθη ανθρωπιστική κρίση, η υποχώρηση του κράτους δικαίου και οι κάθε είδους ανισότητες και αποκλεισμοί, η αντιμετώπιση των οποίων υπερβαίνει τα όρια των κρατών και απαιτεί διεθνή συνεργασία. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας,
Η εμπέδωση στο κοινωνικό σύνολο ενός κλίματος ηρεμίας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης, η οικονομική ανάπτυξη, η αντιστροφή της φυγής των νέων στο εξωτερικό και η προστασία των αδυνάμων αποτελούν προτεραιότητες. Η κινητοποίηση και η συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού. Η βελτίωση της εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας. Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Και το άνοιγμα της κοινωνίας σε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες αποτελούν παράγοντες που θα συντελέσουν σε αυτήν την επίτευξη των στόχων αυτών. Προσβλέπω σε μια κοινωνία που σέβεται τα δικαιώματα όπως αυτά περιγράφονται τόσο στο Σύνταγμά μας όσο και στον θεμελιώδη χάρτη, στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μια κοινωνία που, στηριζόμενη στη μακρά δημοκρατική της παράδοση, επουλώνει τα τραύματα του παρελθόντος, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του παρόντος και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Για το μέλλον αυτό και την ελπίδα σε αυτό το μέλλον μάλλον, διαβεβαιώνω το Κοινοβούλιο και όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για την εκπλήρωση του συνταγματικού μου ρόλου. Να είστε καλά. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας δώσω και επισήμως. Είναι μόλις προλίγου αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Είναι η ονομαστική φανερή ψηφοφορία που έγινε και πίσω είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού στο πρόσωπό σας, έτσι, για το αρχείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.